Εξοριέντε λουξ, εξανατολών το φως, Σεπτέμβριος 1922. Έτσι άρχισε το κακό, από το 1912, από τους Βαλκανικούς πολέμους. Σαν αρρώστια θανατική απλώθηκε στην Προποντίδα και την Ιωνία. Και δεν υπήρχε γλιτωμός. Τρέχαμε να σωθούμε από τους Τούρκους και πέφταμε στους Βούλγαρους. Φεύγαμε να γλιτώσουμε από τους Βούλγαρους και πέφταμε στους Τούρκους. Όποιοι κι αν μπαίναν στα χωριά, έσφαζαν, έβερναν, λίστευαν, ατίμαζαν. Σκότωναν. Το έλεγαν κρυφά και φανερά, πως θα έπρεπε να διαλέξουμε. Ή φεύγουμε κυνηγημένοι και γυμνοί, ή πεθαίνουμε. Αϊτέν ζεμπάρα πέτανεν, ψηλά σα εμπουρανιά, ουγια μάνα. Ταλάτ Μπέι εξήγησε χωρίς κανένα δισταγμό ότι η κυβέρνησή του επιθυμούσε να χρησιμοποιήσει τον Παγκόσμιο Πόλεμο ως πρόσχημα, ώστε να μην επιτραπεί σε ξένες χώρες να παρέμβουν, με σκοπό να εκαθαρίσει τη χώρα από τους εσωτερικούς εχθρούς της, δηλαδή τους χριστιανούς όλων των δογμάτων. Ιωάννης Μόρτμαν, Γενικός Πρόξενος. Έλα ύπνε και κόνεψο τ' αρνή μας οκούνω πονάνι νάνι. Τρίτη μέρα Χριστούγεννα μας μάζεψαν στην πλατεία χωρίς εξαίρεση. Όσοι έμεναν πίσω θα εκτελούνταν. Μας περικύκλωσε στρατός και ήμασταν εχμάλωτοι από την ώρα εκείνη. Μας μπρόχναν να βαδίσουμε προς τα βουνά, μέσα στα χιόνια. Βαδίζαμε χωρίς τροφή, χωρίς νερό, χωρίς σταματημό. Εγώ με το μωρό στην αγκαλιά και ένα ακόμα τρίχρονο παιδί δεμένο στην πλάτη με την κοκνέτσα. Τις νύχτες πάνω στο χιόνι αράζαμε μια στάλα χωρίς φωτιά. Τι άλλο γινότανε τα βράδια, δεν αντέχω να σας πω.
όταν τελείωσε ο πόλεμος, γυρίσαμε. Πίτια καμένα, λαιλατημένα και λειψά. Πολλοί βρήκανε Τούρκους να τα κατοικούν. Κι η θάλασσα το ψάρι από την πλάτη το μικρό. Είχε το κεφαλάκι του γυρτό. Ήτανε πεθαμένο. Κοιτούσε το σταυρό που του είχα φτιάξει στο βουνό με δυο ξυλαράκια. Αγόρι μου, πού βρήκε δρόμο να γλιστρίζει η ψυχή? Όποιος είχε μια βάρκα έφυγε νωρίς. Οι άλλοι σδριμώχνοντας στο λιμάνι, πιστεύοντας πως κάποιος θα τους λυπηθεί. Μας πήρε η μάνα να φύγουμε, να μην καούμε ζωντανοί. Βασάλιψε το πρόσωπο της αδελφής μου με ιόδιο, να μην ακτινοβολούν τα νιάτα της. Ήταν κοπέλα 14 χρονών. Τρέξαμε στην προβλήτα, η μάνα με το μωρό στην αγκαλιά, να σέρνει τη μεγάλη αδελφή και ένα ακόμα πεντάχρονο αγόρι. Τόσα συμμαχικά καράβια ήταν αραγμένα εκεί. Δεν θα μας άφηναν να σφαγούμε ή να καούμε. Πριν στρίψουμε για το κορδόνι, τρεις τσέτες μας σταμάτησαν και άρπαξαν τη μεγάλη αδελφή και χτύπησαν τη μάνα μου που είχε αγατζωθεί από πάνω τους για να την αφήσουν. Μέχρι την ώρα που ένας έκανε να της πάρει το μωρό, εκείνη άφησε τα νύχια από πάνω τους και έκανε να μας αγκαλιάσει. Και ο Τούρκος έφυγε με το κορίτσι, δίνοντας τη μάνα μου μια κλωτσιά.